είμαστε η καλλιτεχνική ομάδα FireArt. Η ομάδα μας ιδρύθηκε πριν από 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια διευρύνθηκε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα. Νιώσαμε την ανάγκη να φτιάξουμε αυτή την ομάδα για να συναντηθούμε καταρχήν μεταξύ μας ως καλλιτέχνες και να επικοινωνήσουμε με το κοινό, να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας πάνω στα ζητήματα που αποσχολούν τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή και να δώσουμε στην τέχνη τον κοινωνικό της ρόλο, τον οποίο θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει χάσει τουλάχιστον η τέχνη που προβάλλεται μέσα από τους επίσημους θεσμούς. Αυτό που ζητάμε είναι να κάνουμε μια τέχνη που θα βοηθάει τον άνθρωπο να βελτιώσει τη ζωή του. Δηλαδή, να τον προβληματίσουμε πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν, να καταδείξουμε τα κακώς κείμενα, να τον βοηθήσουμε να σκεφτεί πάνω στις αιτίες και ιδανικά μετά από όλα αυτά να πάρει αφορμή, να δράσει και να κάνει αυτό τον κόσμο καλύτερο. Θεωρούμε ότι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το τεράστιο χρέος απέναντι στην κοινωνία. Και γι' αυτό καλούμε και όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, όποια μορφή τέχνης και αν υπηρετούν να συσπηρωθούν και να παλέψουν μαζί μας. Η ομάδα αυτή, εκτός από τους εικαστικούς, που αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 30 άτομα, συσπηρώνει γενικά καλλιτέχνες από όλες τις μορφές της τέχνης και θα δείτε το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας στο βίντεο που θα σας δείξουμε στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν να δουλεύουμε και να παρουσιάζουμε εκθέσεις πριν από 4 χρόνια πάνω σε κοινωνικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα που μας απασχόλησε τότε ήταν το προσφυγικό. Ήταν η εποχή που το Αιγαίο ήταν γεμάτο, θαλασσοπλήγονταν οι πρόσφυγες από τη Συρία. Όχι ότι έχει σταματήσει φυσικά αυτή η κατάσταση. Στη συνέχεια, κάναμε μία έκθεση για την πολιτική κράτηση. Και μέσα στον καιρό της πανδημίας, τη στιγμή που δεν συνέβαινε τίποτα και κανείς καλλιτέχνης δεν μπορούσε να δείξει κάπου, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να πάμε τα έργα μας εκεί που ήταν ο κόσμος. Δηλαδή, μέσα στα νοσοκομεία τα οποία προσπαθούσαμε να σώσουν τους ανθρώπους. Κάναμε μια έκθεση λοιπόν σε νοσοκομεία με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ανάδειξη του θέματος. Το θέμα του πολέμου δεν ήταν δυνατόν να μας αφήσει ασυγκίνητους. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Ήδη όταν ο πόλεμος ξέσπασε στην Ουκρανία, να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οι πρώτοι άνθρωποι που σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας ήταν φυσικά οι γειτονές μας, οι Κούρδοι καλλιτέχνες. Απευθυνθήκαμε στο Ίδρυμα Ναζίμ Χικμέτ, ξεκίνησαν οι συνομιλίες, καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο κατάλογο της έκθεσης. Και με βάση αυτό ξεκινήσαμε να δημιουργούμε τα έργα μας. Και εδώ πάλι ο στόχος ήταν να προβληματίσουμε πάνω στις αιτίες των πολέμων. Που είναι πάντα οι ίδιες. Από πίσω πάντα κρύβεται το μοίρασμα των αγορών, των αγωγών της ενέργειας, η εξυπηρέτηση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Μέσα από τα έργα μας λοιπόν προσπαθήσαμε να προβληματίσουμε. Να δείξουμε ότι οι λαοί υποφέρουν από τις ίδιες αιτίες. Με τον ίδιο τρόπο ζούνε. Και να καλέσουμε φυσικά το κοινό να πάρει θέση απέναντι σε αυτό. Σήμερα ο ευρύτερος χώρος Ανατολικής Μεσογείου και τα Βαλκάνια μοιάζει με καζάνι που βράζει. Οι λαοί μας ζουν τις επιπτώσεις του πολέμου στο πεδίο και της οικονομίας, έχονται αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια και την εξαθλίωση και από την άλλη στα Βαλκάνια υποδαβλίζονται εθνικιστικές τάσεις, ώστε οι λαοί να δεχτούν με μεγαλύτερη ευκολία ένα ενδεχόμενο εξάπλωση του πολέμου. Θεωρήσαμε λοιπόν πολύ σημαντικό η έκθεσή μας να ταξιδέψει. Είμαστε σε μια διαδικασία συνομιλίας και με καλλιτέχνες από τα Βαλκάνια, πέρα δηλαδή από τη συνεργασία με τους Τούρκους, ώστε αυτό το πράγμα να διευρυνθεί, να απλώσει, να επηρεάσουν όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Γι' αυτό και σήμερα χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ, με τη στήριξη και την πρόσκληση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Καταρχήν γιατί μέσα στο ίδιο το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την ευκαιρία να καταδείξουμε τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν και γιατί με τον τρόπο. Αυτό έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ευρύτερα το μήνυμα της έκθεσης στο κοινό, τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στον υπόλοιπο κόσμο και να τους καλέσουμε όλους να πάρουν θέση. Στα εγγένεια στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τα έργα που βλέπετε γύρω σας, είχαμε παρουσιάσει και μία performance που είναι ένα συλλογικό έργο. Δηλαδή συνεργάστηκαν οι εικαστικοί της ομάδας, οι χορευτές, η μουσική,
όλος ο κόσμος που έχουμε γύρω, ιστορική της τέχνης, και φτιάξαμε ένα είδος τέχνης το οποίο προσπαθεί να μιλήσει για τα αδιέξοδα του καπιταλισμού και για την αξία της συλλογικότητας. Θα σας το δείξουμε σε βίντεο σήμερα, γιατί για τεχνικούς λόγους δεν γινόταν να το παρουσιάσουμε ζωντανά. Ο τίτλος είναι το κουτί. Θα δείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος σιγά σιγά, με τη θέλησή του, χωρίς να καταλαβαίνει πολλά από όσα συμβαίνουν στη ζωή του, αρχίζει σιγά σιγά και εγκλωβίζεται σε αδιέξοδα. Η καθημερινότητα, οι εργασιακές δυσκολίες, τα οικονομικά προβλήματα, ο πόλεμος, τον δένουν ένα κουβάρι από το οποίο δεν μπορεί να λυθεί. Το κοινό καλείται να προβληματιστεί πάνω σε αυτό και να συμμετάσχει στην performance. Δηλαδή, τη στιγμή που ο καλλιτέχνης αντιλαμβάνεται του πρωταγωνιστή ότι δεν μπορεί μόνος του να βρει λύση στα αδιέξοδα, όλοι εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τελικά η λύση και τι θα πρέπει να κάνουμε. Η έκθεση, ο τίτλος της έκθεσης, κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα, προέρχεται από ένα στίχο του Ναζίμ Χικμέτ. Ο ποιητής Ναζίμ Χικμέτ είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης, ο Έλληνας, είχε γεννηθεί στη Σμύρνη. Πήραμε λοιπόν ως αφορμή για την performance που θα δείτε κάποιους τύπους του Σεφέρη και προσπαθήσαμε να παντρέψουμε και να δείξουμε αυτή την ανάγκη της αλληλεγγύης των λαών.